παράσταση Ευρυδίκη, μια παράσταση εφαρμογής των μαθητών των ενηλίκων τμήματων του Studio Clown. Η Ευρυδίκη είναι ένα σύγχρονο έργο, μια μάλλον σύγχρονη ματιά πάνω στον αρχαίο μύθο της Ευρυδίκης, όπως έχει διασκευαστεί από την Σάρα Ρουλ. Είναι μια Αμερικανίδα συγγραφέας βραβευμένη και αυτό το έργο έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές και στο εξωτερικό και πρόσφατα, μάλλον όχι πολύ πρόσφατα, πριν κάποια δεκαετία αν δεν κάνω λάθος, παίχτηκε στο θέατρο πορεία στη σκηνοθεσία του Τάρλου. Και το βρήκα αρκετά κατάλληλο για να ασχοληθούμε με αυτό και λόγω των ερμηνεών που προκύπτουν μέσα από το κείμενο και λόγω του θέματος. Γιατί πάντα θεωρώ ότι οι αρχαίοι μύθοι έχουν αυτή την δυναμική να έχουν το κλασικό στοιχείο. Δηλαδή απαντούν σε ανθρώπινα ερωτήματα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Ωραία. Να μας πείτε δύο λόγια για τη συγκεκριμένη διασκευή. Τι είναι αυτό δηλαδή που τη διαφοροποιεί από τον μύθο της Ευρυδίκης όπως τον ξέρουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ο μύθος της Ευρυδίκης ουσιαστικά είναι αρκετά απλός και συνηθισμένος στη λογογραφία πάρα πολλών παραδόσεων και λαών και ουσιαστικά πραγματεύεται την κάθοδο στον Άδη. Η Ευρυδίκη είναι μια γυναίκα η οποία είναι ερωτευμένη με τον. Είναι μια νύμφη, μάλλον που είναι ερωτευμένη με τον Ορφέα. Ο Ορφέας είναι ο μουσικός των Θεών. Έχει αυτή τη μαγική λύρα που εξημερώνει θηρία και γράφει αυτή την απίστευτη μουσική. Και κάποια στιγμή η Ευρυδίκη πεθαίνει και κατεβαίνει στον κάτω κόσμο. Εκεί ο Ορφέας ουσιαστικά με το δώρο που του προσφέρουν οι Θεοί κατεβαίνει στον κάτω κόσμο, αν και ζωντανός, και με τη μουσική του εξημερώνει όλα αυτά τα στοιχεία του κάτω κόσμου. Επιτρέποντας έτσι στην Ευρυδίκη να επιστρέψει μαζί του. Ο Άδης του δίνει αυτή την ευκαιρία, αλλά του δίνει μια ρητή εντολή να μην γυρίσει να την κοιτάξει. Διότι αν γυρίσει να την κοιτάξει, τότε η Ευρυδίκη θα επιστρέψει μόνιμα στον κάτω κόσμο και θα μπορέσει πια τίποτα να γίνει. Στη σύγχρονη αυτή εκδοχή ουσιαστικά υπάρχει μια ψυχαναλυτική τομή που έχει κάνει η συγγραφέας και η Ευρυδίκη κατεβαίνει στον κάτω κόσμο για να συναντήσει τον νεκρό της πατέρα. Οπότε εκεί είμαστε σε ένα ερώτημα του αν ο θάνατος είναι πραγματικά ένα τυχαίο γεγονός ή αν είναι μια επαναδιαπραγμάτευση ουσιαστικά του πένθους. Αν η Ευρυδίκη θα επιλέξει να επιστρέψει ή θα επιλέξει να μείνει ουσιαστικά. Και το πολύ όμορφο που έχει κάνει η Σάρα Ρουλ είναι ακριβώς ότι έχει δημιουργήσει μια νέα ποιητική γλώσσα που βασίζεται τέλος πάντων το κείμενο πάνω σε αυτήν. Είναι η γλώσσα των νεκρών και η γλώσσα των ζωντανών. Τι έχει τελικά σημασία, τι είναι το σημαίνον και τι το σημαινόμενο. Και το πολύ ωραίο που έχει φτιάξει είναι ότι οι λέξεις έχουν μια ποιητική διάσταση. Ας πούμε, αναφέρεται πολύ συχνά στη λέξη δέντρο, όπως αναφερόμαστε στο οικογενειακό δέντρο. Το δέντρο που μας συνδέει, ας πούμε, με τη ζωή και ταυτόχρονα είναι αυτό το οποίο κρατιέται για να παραμείνει μαζί με τον πατέρα της. Είναι πολύ ποιητικό, δεν ξέρω, να με συγκινεί πάρα πολύ. Εσείς βασισμένοι σε αυτή τη διασκευή, τι άλλες προσθήκες ή εναλλαγές έχετε προσθέσει σε αυτή την παράσταση? Αυτό που έχουμε κάνει ουσιαστικά τώρα με το χώρο που μας δόθηκε το Cube ουσιαστικά και θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Παντελή τον Κίτρινο για τη συνεργασία που είχαμε και την παραχώρηση του χώρου. Θέλουμε ουσιαστικά, την έχουμε προσαρμόσει σε περιπατητική παράσταση. Ο χώρος μας προσφέρει τη δυνατότητα να στήσουμε την παράσταση σε πολλά διαφορετικά σημεία και ο θεατής να κινείται ελεύθερα μέσα σε αυτό. Κατά κάποιον τρόπο, συμβολικά, όπως κινούμαστε ελεύθερα μεταξύ ζωής και θανάτου. Οπότε, ουσιαστικά, έχουμε συγκεκριμένο χώρο που συμβαίνουν τα δρόμενα του πάνω κόσμου, συγκεκριμένο χώρο που συμβαίνουν τα δρόμενα του κάτω κόσμου και ο θεατής μπορεί να επιλέξει ουσιαστικά σε ποιο σημείο θα σταθεί και πώς θα δει την παράσταση. Συζητάμε ουσιαστικά για ένα immersive, να το πω, θέαμα. Έχει ένα βαθμό εμβύθυσης. Οπότε, κινείς ελεύθερα στο χώρο. Και μπορείς να δεις αυτό που συμβαίνει ολόγυρά σου. Επιλέγεις ένα από τα δύο ή μπορείς να αλλάξεις κάποια στιγμή στην επιλογή? Δεν συμβαίνουν ταυτόχρονα σχεδόν ποτέ, οπότε μπορείς να σταθείς σε διαφορετικά σημεία. Απλά θεωρώ πολύ γοητευτικό το ότι ουσιαστικά σε περιβάλλει το θέαμα. Δεν είσαι απλά καθισμένος κάπου και το κοιτάς. Και μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα, ειδικά για το συγκεκριμένο έργο. Γιατί είναι αυτό το θέμα, όπως σας είπα, που είναι παρανθρώπινο και πάρα πολύ. Μ' αρέσει βασικά το ύψος στο οποίο στέκεται η σκηνή. Είναι χαμηλά, είσαι στο ύψος ουσιαστικά σχεδόν των ηθοποιών και είναι σαν να είσαι μέσα σε αυτό. Και αυτό μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό και διάλεξα να γίνει περιπατητική. Ο μύθος αυτός της Ευρυδίκης και του Ορφέα, πόσο επίκαιρος είναι σήμερα και τι μηνύματα περνάει?
Θεωρώ ότι ειδικά μετά τις καραντίνες όλοι περάσαμε από ένα προσωπικό και συλλογικό πένθος. Και νομίζω ότι το κομμάτι της απώλειας, είτε αυτό έχει να κάνει με την απώλεια της προσωπικής ταυτότητας, είτε έχει να κάνει με το κομμάτι της ουσιαστικής πραγματικής απώλειας ενός θανάτου, ας πούμε, αλλά και το κομμάτι της ρίζας, του ποιος είμαι σε σχέση με την οικογένειά μου, είναι πάντα κάτι το οποίο ο άνθρωπος έχει ανάγκη να το απαντήσει. Δηλαδή, είναι αυτά τα ηλικίες ορόσημα που λέμε, που, μία από αυτές, ας πούμε, τα 25 έτη, που ο άνθρωπος ουσιαστικά προσπαθεί να διαμορφώσει εκ νέου την ταυτότητά του. Οπότε, από αυτή την άποψη, νομίζω ότι προσφέρει ουσιαστικά μια εναλλακτική στο τι σημαίνει πένθος, τι σημαίνει άρνηση, τι σημαίνει ενηλικίωση, τι σημαίνει σημείο αναφοράς. Και θεωρώ ότι αξίζει πολύ να τη δει κάποιος άνθρωπος ώστε να περιηγηθεί στον ψυχισμό του ήρωα μέσα από έναν τρόπο που είναι πολύ μαλακός και ποιητικός και όμορφος και δεν θα τον βλάψει, θα τον βαρύνει. Γιατί έχει ουσιαστικά τόσους συμβολισμούς μέσα από το κείμενο που σου μιλάει σε ένα βαθύτερο επίπεδο χωρίς να καταλαβαίνεις επί της ουσίας τι σου λέει. Το καταλαβαίνεις πολύ αργότερα. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Όσον αφορά τη νοηματική με το κομμάτι του κάτω κόσμου, στον κάτω κόσμο υπάρχει ένας χορός από πέτρες. Κατά την αρχαία τραγωδία υπάρχει ένας αντίστοιχος χορός, λοιπόν. Για μας οι πέτρες, τέλος πάντων, στο δικό μας το κομμάτι, ερμηνεύτηκαν ως οι αυτόχειρες άνθρωποι που είναι στον κάτω κόσμο, που έχουν αυτό το in-between, ας πούμε, που είναι ανάμεσα σε όλες τις θρησκείες, είναι αυτοί οι καταραμένοι που δεν μπορούν να ησυχάσουν και να βρουν τη λύθη, ουσιαστικά και την ηρεμία. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Γυμνόπουλο, που είναι ένα από τα παιδιά που παίζουν στην παράσταση και είναι, ας πούμε, ο αρχιχορευτής, ο οποίος μας δίδαξε νοηματική επειδή ο ίδιος γνωρίζει και ουσιαστικά εντάξει με αυτό το στοιχείο στον κάτω κόσμο της νοηματικής γλώσσας, που είναι μια πολύ ήσυχη γλώσσα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το έργο. Σαν υπόρη. Ταιριάζει, ίσως. Ναι, ταιριάζει γιατί ουσιαστικά δίνει αυτήν την προσπάθεια επικοινωνίας που επειδή δεν γνωρίζουμε πολύ, αλλά είναι τόσο αναπαραστατική σαν γλώσσα, δίνει πάρα πολλά στοιχεία στον κάτω κόσμο. Δίνει μια άλλη διάσταση. Εγώ κάνω την Ευρυδίκη στην πρώτη και την τελευταία πράξη του έργου. Στην πρώτη πράξη που ουσιαστικά είναι πολύ ερωτευμένη με τον Ορφέα και δέχεται την πρόταση γάμου του. Και στην τελευταία που είναι πια στον κάτω κόσμο και καλείται να αποφασίσει αν θα μείνει με τον πατέρα της ή αν θα ακολουθήσει τον Ορφέα στον πάνω κόσμο. Εγώ παίζω τον Άδη, τον άρχοντα του κάτω κόσμου. Ουσιαστικά είναι ένας ρόλος που έχει επεκταθεί η σημασία του σε σχέση με το μύθο και παίζει το ρόλο του κακού, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την αλληγορία. Ουσιαστικά είναι μια προσωποποίηση του διαφορετικού και του ενδιαφέροντος που μπορούμε να βρίσκουμε σε πράγματα που δεν έχουμε στη ζωή μας. Και ουσιαστικά προκαλεί την Ευρυδίκη στο να φύγει από τον δρόμο που έχει επιλέξει στο να παντρευτεί τον Ορφέα και να είναι μια δίωδος προς τον πατέρα της, προς τον κάτω κόσμο, προς αυτό το διαφορετικό και επικίνδυνο και ενδιαφέρον, ας πούμε. Λοιπόν, η παράσταση θα γίνει Κυριακή 12 Φλεβάρι στις 8.30 στο Cube, το παλιό παγωπείο, για όσους το γνωρίζουν έτσι. Θα επαναληφθεί την Τετάρτη 15 του Φλεβάρι την ίδια ώρα. Όπως σας είπα, είναι περιπατητική. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές διαθέσιμες θέσεις. Υπάρχουν, αλλά είναι ελάχιστες, γιατί ακριβώς η ιδέα είναι να περιφέρονται οι θεατές στο χώρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ από τους συντελεστές την Ευγενία Δικλαδιά για τη γραφιστική επιμέλεια. Θα δείτε στην παράσταση υπάρχει ένα δέντρο, αλλά έχει επιμεληθεί και την αφίσα και το πρόγραμμα και είναι πολύ σημαντική η βοήθειά της, η διαμόρφωση του χώρου. Την Ασπασία την Πετρά για τις χορογραφίες που μας πρόσθεσε σε σχέση με το καλοκαίρι. Και γενικότερα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, διότι αυτή η παράσταση παίχτηκε πέρυσι το καλοκαίρι πρώτη φορά. Έκαναν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πολλοί από αυτούς ανέβηκαν πέρσι πρώτη φορά στη σκηνή και η προσπάθεια αυτή έγινε μόλις μέσα σε 30 ημέρες. Ήταν περίπου ένας μήνας. Και αυτό είναι πραγματικά αξιέπαινο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί πρώτη φορά, αλλά και για αυτούς που έχουν την εμπειρία να το στηρίξουν. Αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Επενδύουμε πάρα πολύ όσο γίνεται στην κατάρτιση, ώστε να έχουμε και κινησιολογική βάση και ορθοφωνία όσο γίνεται. Και θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να την δείτε αυτή την παράσταση, να έρθετε να μας μιλήσετε μετά, να το συζητήσουμε, γιατί
είναι ένα άνοιγμα ψυχής από εμάς σαν ομάδα. Και νομίζω ότι θέλω να ακούσω, θα ήθελα δηλαδή πάρα πολύ να ακούσω την επικοινωνία του κόσμου με αυτό που είδε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Και εμείς. Thank you.